Χαίρετε. Χαίρετε και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, All About Harrison Air, και ο λόγος είναι φυσικά για τον Βασίλη Χριστίδη, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλησπερίζουμε ευθύς αμέσως. Βασίλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, Βασίλη. Είμαστε καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Φαντάζομαι βρίσκεσαι ήδη στα αποδυτήρια, καθώς στις 6 ώρα ξεκινάει η προπόνηση η ομάδα, η οποία έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς προετοιμασίας, Βασίλη. Ναι, ναι, αρχίζουμε να μαζευόμαστε τώρα σιγά σιγά στο γήπεδο και η προπόνηση ξεκινήσει στις 6. Πες μας λίγο, Βασίλη, ποιες είναι έτσι οι πρώτες εντυπώσεις από αυτές τις ημέρες που είστε όλοι μαζί σαν ομάδα, έχετε ξεκινήσει την δουλειά, την Πέμπτη μάλιστα αναχωρείτε και για το Άργος Οριστικό, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πώς είναι έτσι το κλίμα της πρώτης ημέρας της προετοιμασίας? Εντάξει, όλα προς το παρόν πάνε πολύ καλά. Είναι ένα καινούριο σύνολο η ομάδα μας. Έχει παιδιά τα οποία ήρθαν τα περισσότερα φέτος στην ομάδα. Εμείς οι πιο παλιοί προσπαθούμε να τους εντάξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο κλίμα και στις απαιτήσεις της ομάδας. Και μαζί με το προπονητικό staff δουλεύουμε καθημερινά για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στον πρώτο επίσημο. Επειδή ήσουν και πέρσι στην ομάδα, Βασίλη, και έζησε στα πράγματα εκ των έσω από το ξεκίνημά τους μέχρι και την ολοκλήρωση της σεζόν, υπάρχουν αρκετές διαφορές συγκριτικά με πέρσι στο φετινό ξεκίνημα. Υπάρχει πλήρες ρόστερ, τεχνικό επιτελείο, ιατρικό επιτελείο, όλο στη θέση του. Νομίζω ότι γι' αυτό σας δίνει έτσι, διευκολύνει και την δική σας δουλειά και, και το δικό σας έργο μέσα στο παρκέ. Εντάξει, όταν όλο το περιβάλλον γύρω σου είναι ιδανικό και εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να προπονήσεις και να είσαι αφοσιωμένος στο στόχο σου, νομίζω είναι καλύτερες δυνατές συνθήκες που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Γενικότερα έχουμε παρατηρήσει, Βασίλη, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ της ομάδας, αλλά και γενικότερα βλέποντας και τις αναρτήσεις σας στα social media, βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένας έκδηλος ενθουσιασμός, έτσι μια μεγάλη όρεξη για δουλειά, μια μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Πώς το λαμβάνεις εσύ αυτό έτσι τις πρώτες μέρες της δουλειάς? Σίγουρα, όταν κυρίως η ομάδα μας αποτελείται από νεαρά παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν και να φορέσουν τη φανέλα του Άρη, είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία από τις πρώτες μέρες κιόλας, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να παίζει μπροστά στο παλέ με γεμάτο κόσμο και είναι αυτό που περιμένουμε όλοι μαζί. Κάνε μας ένα σχόλιο για τους καινούριους τους συμπαίκτες σου, γιατί ήρθαν αρκετά παιδιά στην διάρκεια του καλοκαιριού. 6 νέοι ξένοι παίκτες, 5 Αμερικάνοι και ο Μπορίς Νταλό ο Γάλλος. Γενικότερα, πώς έτσι τους έχετε βάλει εσείς οι θεωρητικά παλιοί που είστε από τις προηγούμενες σεζόν, πώς τους έχετε βάλει στο κλίμα, πώς τους υποδεχθήκατε στην ομάδα? Γενικότερα, τι χαρακτήρες είναι αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει? Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία έχουν ξαναπαίξει την κατηγορία, δεν είναι άγνωστα με το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρουν τις απαιτήσεις και το τι σημαίνει Α1 και Άρης. Εμείς αυτό που κάνουμε από την πλευρά μας είναι να μάθουμε ο ένας καλύτερα τον άλλον και σαν παιδιά όλοι τους είναι εξαιρετικά, όλοι τους είναι τρομερά παιδιά, νέοι σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε μεγάλες διαφορές ηλικιακά. Έτσι φαίνεται ότι βγάζουν μια συντροφικότητα, έτσι ένα ομαδικό πνεύμα είναι έτσι χαρακτηριστικό που βγάζει η ομάδα και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και τη δική σας δουλειά, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν πάντα πρέπει να υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και μεταξύ των παικτών. Νομίζω βοηθάει την ομάδα έτσι συσπηρωμένη να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν μέσα στη χρονιά. Σίγουρα είναι πολύ ανοιχτοί χαρακτήρες, πολύ καλά παιδιά οι καινούργιοι παίχτες και αμέσως από την πρώτη στιγμή σε κάνουν να νιώθεις δικός τους άνθρωπος και να τους βοηθήσεις να ενταχθούν πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες και σαν ομάδα και σαν πόλη και όλα. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Δυσκολίες θα έχουμε φέτος ή όλα θα είναι καλά? Μια χρονιά η οποία ευελπιστούμε να είναι γεμάτη και με στόχους δεν γίνεται να είναι εύκολη, θέλει πολλή δουλειά, θα έχει ταξίδια,
θα έχει δύσκολα παιχνίδια, οπότε τίποτα δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολο. Έλα, πες μας τώρα τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στον Αγγέλου. Να τα πούμε όλα τώρα σιγά σιγά. Πλάκα κάνω. Το σκέφτηκες? Ακούει ο coach τώρα, να ξέρεις. Εννοείται. Τι είναι αυτό το οποίο στην προπόνηση, ρε παιδί μου, είναι αυτό το οποίο λέτε όχ, το θυμήθηκε, όχ, ασχολείται με αυτό περισσότερο? Υπάρχει κάτι, ένα τέτοιο στοιχείο στην προπόνηση, στην καθημερινότητά σας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να λέμε όχ. Έχουμε ένα τρομερό staff προπονητικό. Έγινε και η προσθήκη του coach Νικολάηδη φέτος, που για όσους τον ξέρουμε το θεωρούμε ευλογία να είναι στην ομάδα μας. Και από εκεί και πέρα γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά μέσα στο γήπεδο, γιατί οι υποχρεώσεις θα αρχίσουν να τρέξουν από φέτος πολύ νωρίς και εμείς πρέπει να είμαστε αντάξει των απαιτήσεων. Θεωρείς ότι η φετινή χρονιά είναι και για σένα μια χρονιά μεγαλύτερης ευθύνης? Γιατί εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό να έρχεσαι ως ρούκι, να έρχεσαι ως ένα νέο παιδί που λέμε, αλλά πλέον ήδη μετράς στην πλάτη τα ένσημα των προηγούμενων ετών. Είναι και για σένα μια μεγαλύτερη ευθύνη η φετινή παρουσία? Δηλαδή, θέλεις ο Χριστίδης να κάνει 5 πράγματα παραπάνω φέτος? Ο Χριστίδης θέλει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν για να κερδίζει η ομάδα του. Αυτό, η περσινή χρονιά, ειδικά με όλες τις δυσκολίες που είχε και με τα προβλήματα, μας έκανε όλες πιο δυνατούς και πιο έμπειρους, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι την καινούργια χρονιά. Νομίζω, Βασίλη, ο συναγωνισμός που θα υπάρχει στην γραμμή των ψηλών, γιατί ήρθαν καλοί παίκτες φέτος στους ψηλούς για τον Άρη, ήρθε ο Κάιζερ, ήρθε ο Μαγκή, είσαι εσύ. Γενικότερα αυτός ο συναγωνισμός νομίζω ότι θα σε βοηθήσει για σένα και να βελτιώσεις το παιχνίδι σου και να δυναμώσεις και γενικότερα να πάρεις και περισσότερες πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, όταν είσαι να αντιμετωπίσεις στην προπόνηση παίκτες οι οποίοι είναι και έμπειροι και δυνατοί και πιο παιγμένοι, σίγουρα αυτό θα σε βοηθήσει και θα σε έχει πιο έτοιμο όταν θα έρθει η στιγμή του αγώνα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας, ανεξαρτήτως της δικιάς μου της θέσης του οποιοδήποτε. Άμα υπάρχει καλός ανταγωνισμός μέσα στην προπόνηση και καλοί συμπαίκτες, όλο το σύνολο γίνεται καλύτερο και υπάρχει καλύτερη χημεία. Mm-hmm. Με τον παλιό τερματοφύλακα τον Χριστίδη έχεις καμιά σχέση? Από ό,τι ξέρω όχι, είναι απλή συνωνυμία. Εμένα οι θείοι μου παίζανε μπάσκετ, το ένα στον Νέστορα και ο άλλος στην Ηρακλή. Καλά, και αυτός ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας, από τους κορυφαίους στην ιστορία του Άρη και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. Οπότε με χέρια πάλι είχε να κάνει, οπότε μπορεί να ήταν, παιδί μου, να υπήρχε καμιά σχέση. Όχι, είναι συνωνυμία. Μάλιστα. Γενικότερα, παρακολουθείς καθόλου τις ομάδες έτσι όπως χτίζονται αυτή την περίοδο? Περιμένεις να έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη προς το καλύτερο, προς το χειρότερο? Είδαμε ομάδες να μεταναστεύουν, πλέον έχουμε και τη Λίμνο στο παιχνίδι εκεί με τον κύριο Μπούμπουρα και όλα τα υπόλοιπα. Το Λαύριο νομίζω ότι γενικότερα προσπαθεί να μπει στο χάρτη ακόμα πιο δυναμικά. Προμηθέας που είναι και στο Προμηθέας είναι από πέρσι. Είναι από πέρσι ο Προμηθέας. Βλέπεις γενικότερα, παρακολούθησες ή επειδή σε είδα ήσουν και στην Εθνική σε αρκετές περιπτώσεις, ή έμεινες εκεί focus σε αυτό το κομμάτι? Όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω από την Εθνική και μετά, κατάλαβα ότι θα έχουμε του χρόνου ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και δυνατό πρωτάθλημα. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν κάνει προσθήκες, έχουν πάρει παίχτες έμπειρους και καλούς, οπότε σίγουρα θα είναι πιο έτοιμες και πιο δυνατές μέσα στο πρωτάθλημα. Εσύ τι θες να βελτιώσεις στον εαυτό σου? Τα πάτα. Νομίζω ότι... Ωραία, να το αλλάξω. Τι μπορείς να βελτιώσεις φέτος? Συγκεκριμένα θέλω, μην πεις πάλι τα πάντα. Τα πάντα εννοώ ότι η δουλειά του αθλητή σταματάει όταν σταματήσει τον μπάσκετ. Σωστά. Οπότε, ναι, αλλά θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος και πνευματικά και σωματικά όσο γίνεται τα παιχνίδια της νέας σεζόν. Σε επηρέασε πέρσι έτσι αυτή η κατάσταση που υπήρχε στον Άρη? Γιατί εντάξει, ένα νέο παιδί, ξεκινάς, αντί να έχεις περισσότερα στηρίγματα, εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είχατε μια πολύ παράξενη κατάσταση στο σύλλογο, από τη διοίκηση μέχρι τα αποδυτήρια, φαντάζομαι. Σε επηρέασε αυτό πέρσι? Όχι, γιατί είχαμε πέρσι ο ένας τον άλλον και προσπαθήσαμε να παίρνουμε δύναμη και να συνεχίζουμε μαζί, να μην
είναι ο καθένας μόνος του και να το πάλευει μόνος του, όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να περάσουμε την περσινή χρονιά παρόλο τις δυσκολίες που είχε. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο θα βλέπεις φέτος? Όσο μπορώ και μου το επιτρέπει το πρόγραμμα, θα προσπαθήσω να βλέπω. Νομίζω έρχεσαι. Έρχεσαι, Βικελίδης. Όποτε βολεύει και έχω χρόνο, μ' αρέσει, έρχομαι. Με τον Μποχορίδη εκεί παρεούμε. Μαζί με Μποχό. Λευτέρη πάντα. Λευτέρης είναι λίγο φυσιολογικό. Εσύ τι ομάδα είσαι? Είναι αυτό που ρωτάς στους αθλητές και τους δημοσιογράφους και δεν απαντάνε. Πες Άρης, δε! Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα βγάλω από Χωρίδη να το πει αυτό, δεν έχει θέμα σε αυτά. Δεν πειράζει. Καλοί παίκτες να είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι που μετράει. Άλλωστε, Αργιανάκης έχει κάνει από Χωρίδη και να μην ήσουν πριν. Νομίζω ότι εντάξει. Σε δυσκολεύω τώρα, Όχι, εντάξει. Έχει τον παραπονιάρη ο οποίο δεν τα λέει αυτά. Τι νομίζετε, θα σα άφηνα να πάτε έτσι πούδρα όλη τη συνέντευξη? Γιατί ρε, εσύ δεν τα λέω αυτά? Το λε, θεωρώ ότι στη ομάδα είναι. Όχι, αλλά έκανα, εσύ είσαι παραπονιάρης. Αλλά έκανα ξεχωριστό θέμα με τον άνθρωπο, ναι. Παρουσία Χριστίδη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σωστό. Στο All About Άρης. Κεντρικό, τρίτο βασικό. Τουλάχιστον τερματοφύλακας μπορείς να παίξεις, άμα χρειαστούμε. Ρε φίλε, ξεπερνάει την εστία, ξεπερνάει. Στον κόουτς Ερέρα. Κοίταξε, ήρθε ο Κουέστα, ο οποίος μπορεί να παίξει μπάσκετ σίγουρα με 96. Βάλουμε και σε ένα τερματοφύλακα. Γενικότερα το κλίμα είναι αυτό το οικογενειακό, Βασίλη. Άκουσα πριν που έλεγες ότι εντάξει, αλλά είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Κακά τα ψέματα, δεν είστε πολλοί από πέρσι ώστε να πούμε ότι είστε δεμένοι ακόμα. Νομίζω ότι μέσα σε μια-δύο εβδομάδες προπονήσεων δεν μπορεί να δεθεί ένας αθλητής με έναν συναθλητή του. Όχι, αλλά αυτό που είπα είναι ότι τα καινούργια παιδιά είναι όλοι ανοιχτοί χαρακτήρες και σε βοηθάνε να έρθεις κοντά τους και να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Ρίξε καμιά τάπα τώρα στο Μαγκιάσε τώρα, βέβαια, καλή χαρακτήρα. Πρέπει λίγο τους σπρώξεις, λίγο τους Αμερικάνους, δώσ' κανένα δυο σφαλιάζεις εκεί δεξιάρις, θέλει λίγο να νιώσουν Άρης. Δεν πρέπει λίγο, να τους στρώσουμε λίγο. Όλα θα γίνουν, λοιπόν, όλα Βασίλη, θα πάνε καλά. Να έχεις και το χιούμορ σου, να έχεις και τη διάθεση και να έχεις και πάνω απ' όλα όρεξη για τον μπάσκετ όπως σε βλέπουμε ότι έχεις από την περσινή σου παρουσία στην ομάδα και μακάρι το καλό κλίμα που λες να διατηρηθεί όλη τη χρονιά και θέλουμε και μια καλή παρουσία αρχικά στην Ευρώπη. Είναι γρήγορα τα παιχνίδια, έρχονται, δεν πλησιάζουν, γι' αυτό ετοιμάζεις τα αρχικά. Ναι, ξεκινάει λίγο περίεργα η φετινή σεζόν γιατί ναι. Έχουμε πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον μπάσκετ. Κάρτα miles πάρτε που έχουν οι εταιρείες. Γιατί ναι, θα κάνετε. Χρυσός, α, είσαι χρυσός ήδη, ωραία. Ωραία, θα περιμένεις τα lounge εκεί πέρα και τα λοιπά. Ελπίζω και ο Άρης να έχει πτήσεις υψηλές. Και μακάρι να τα βλέπουμε όλα. Πόσο είσαι, 2-16, σε πόσο είσαι, 2-10, από 15, 2-8, 2-9. 2-8. Εντάξει, βάλε και άλλους 8 πόντους από μένα δώρο και είμαστε εντάξει. Βασίλη, καλή επιτυχία και μακάρι να φτάσουμε να συζητάμε κάποια στιγμή για τίτλους στον Άρη. Νομίζω αυτό είναι το DNA του συλλόγου. Μακάρι, αυτό έχει δείξει ιστορία και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε βήμα-βήμα και με υπομονή και δουλειά. Ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.